του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη, Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν κατεξοχήν ιεροκήρυκας, αλλά και ποιος ιεροκήρυκας. Ακούντας σήμερα οι άνθρωποι τη λέξη ιεροκήρυκας, έχουν την εικόνα του συνήθους ιεροκήρυκος των ημερών μας, ο οποίος ζει σε σχετική άνεση, ανέρχεται τις Κυριακές τις μεγάλες γιορτές στον Άμβωνα, ρητορεύει, χριστολογεί, προσέχει να μην θίξει τα κακώς κείμενα, για να μην έρθει σε σύγκρουση με τους ισχυρούς του κόσμου, αποφεύγει τους διωγμούς και τις περιπέτειες. Αυτός είναι δυστυχώς ο συνήθις τύπος του ιεροκήρυκου στις μέρες μας, δίχως να λείπουν και πολλές διάφορες εξαιρέσεις. Ιεροκήρυκας που δεν σύει το κράτος του διαβόλου και διέρχεται ατάραχτο και ευχάριστο βίο. Τέτοιος ιεροκήρυκας δεν ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν ιεροκήρυκας προφητικός. Προφητικός με τη στενή έννοια και υπό την ευρία έννοια. Υπό τη στενή έννοια, διότι εξέφερε προφητείες περί του μέλλοντος διαφόρων προσώπων του έθνους και της ανθρωπότητος όλης, οι περισσότερες των οποίων έχουν ήδη εκπληρωθεί. Μερικές όμως και φοβερές δεν εκπληρώθηκαν, θα εκπληρωθούν στο μέλλον. Η εκπλήρωση στον μεν εγγυάται και την εκπλήρωση των δε. Όντως ο Άγιος Κοσμάς ήταν μέγας προφήτης, ο μεγαλύτερος της Ορθοδοξίας. Αλλά είναι και προφήτης υπό ευρυτέρα έννοια, διότι ο λόγος του ακούστηκε ως ο λόγος των αρχαίων προφητών, λόγος γνήσιος, απερίθμητος, ισχυρός, ελεκτικός, πεπαρησιασμένος. Ο Άγιος Κοσμάς είχε γενναία και ατρόμητη ψυχή και δεν τολμούσαν να τον πειράξουν. Αντιθέτως, η ψυχή του αυτή ετόλμη για την χάρη του Χριστού και τη σωτηρία των ψυχών το παν. Ενώ με το κήρυγμα του συνήθους ιεροκήρυκος, μπορούμε να πούμε αυτό που ελέγχθηκε από τον Χρυσοστόμου, κήρυγμα οδεύων δια πάσης ανέσεως και ουκαστή κήρυγμα. Για το κήρυγμα του Αγίου Κοσμά μπορεί να λεχθεί η έκφραση του Ζυγαβηνού ότι το έργο αυτό είναι έργο ανδρός γενναίου, φερεπώνου και ετοίμου προς θάνατον. Όπως ο Παύλος, έτσι και ο Άγιος αυτός, καθεκάστε να πέθνισκε, λόγω των καθημερινών κινδύνων είχε εξοικειωθεί με το θάνατο και καθημερινώς προκαλούσε. Καθημερινώς όμως και αυτός παρακαλούσε τον Χριστό να επισφραγίσει τη ζωή του με μαρτύριο. Η Θεία Χάρις, στο ταπεινό πρόσωπο του Κοσμά του Αιτωλού, απειργάστη Μέγαν Ιεραπόστολο των νεωτέρων χρόνων. Στην αποστολική του περιοδία ο Κοσμάς ο Αιτωλός συνάντησε ποικίλα εμπόδια, τα οποία με τη χάρη του Θεού υπερπίδησε. Ας δούμε τώρα μια σύντομη εικόνα των εμποδίων, τα οποία θα απογοήτευαν πολλούς. Εμπόδια είχε έξωθεν και έσωθεν. Έξωθεν εκ των αλλοφύλων και αλλοθρίσκων. Αλλόφυλοι και αλλόθρισκοι ήσαν οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Οι Τούρκοι, οι οποίοι κατήχουν την εξουσία, μια εξουσία βάρβαρη και τυραννική, ήθελαν την κατήσχηση του Ισλάμ και οι Πούλος έβλεπαν τις κινήσεις και τη δράση του Κοσμά. Αλλά ο Κοσμάς, με τη σόφρονα τακτική που ακολούθησε και ο Παύλος απέναντι στους Ρωμαίους και με τη χάρη του Θεού προπάντων, χωρίς να μειώσει την αγάπη του για την πατρίδα, ουδέ επελάχιστον, κατόρθωσε να διαφύγει την έχθρα της αντιχρίστου εξουσίας και να ελκύσει και την εκτίμηση των κάλο προαιρέτων μαμεθανών. Προς τούτο, απέφευγε τα μεγάλα αστικά κέντρα και κατά κανόνα κινήτως στην Ήπεθρο. Όπως γράφει ο Φάνης Μιχαλόπουλος, τα μικρά χωριά και ο πλατής Κάμπος υπήρξαν πάντοτε το πεδίο δράσεως του Ιεροκήρυκος. Αλλοί Εβραίοι υπήρξαν άσπονδοι και θανάσιμοι εχθροί του Κοσμά του Αιτωλού, όπως έγραφε ο ίδιος. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπούν και ένας όχι τόσο. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν το θάνατό μου και ένας όχι.
Με ραδιοργίες λοιπόν οι Εβραίοι πέτυχαν τον αποχωνισμό του Αγίου υπό των Τούρκων. Εμπόδια έξωθεν, εμπόδια έσωθεν. Ας κάνουμε ένα μικρό σχόλιο εδώ. Ας θυμηθούμε τον Κύριο, όπου οι Εβραίοι μέσω της εξουσίας των Ρωμαίων κατάφεραν τη Σταύρωση του Χριστού. Εδώ οι Εβραίοι πάλι μέσω των Τούρκων κατάφεραν τον απαγωνισμό. Και θα δούμε γιατί. Πάλι το χρήμα είναι στη μέση. Εμπόδια έξωθεν, αλλά και εμπόδια έσωθεν εκ του χριστιανικού λαού της ζωφερής εκείνης εποχής. Άλλα εσωτερικά εμπόδια προέρχονται από την αμάθεια και την άγνοια. Ο Ευγένιος Γιαννούλης γράφει σχετικός, σπάνιον τι χρήμα ιερεύς εκεί, ο απλός αγραμμάτων ήδη συνέχων. Ιδέ και ιερεύς φανεί υπού, τραγικών τιτέρας εκείνων ή κωμικών εκφόβητρων. Άλλα εμπόδια εκ των κακιών και λατωμάτων, τα οποία λόγω της αμαθίας και αγνίας ή καταλήψεως του λαού είχαν ριζωθεί στις ψυχές, ενώθευαν την καθαρότητα της χριστιανικής γνώσεως και ζωής. Εμπόδια εκ της περηφανίας και λαζονίας των ρεσιβίων ανθρώπων, οι οποίοι μακράν της εξουσίας των τυράννων ζούντες, είχαν εξοπλιστεί και διέπρατον κλοπές και ληστείες και φόνους. Εμπόδια από αυθαιρεσίες και καταπιέσεις των κοτσαμπάσιδων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις απεδεικνύονται χειρότεροι των Τούρκων. Όπου αυτοί επεκράτουν, η κίνηση του κοσμάτου Αδονού ετολού εδυσχεραίνεται και ο προφητικός ιεροκήρυκας εξεδιώκετο και μόλις διεσώζετο. Το σχισμένο πουκάμισο του Αγίου, το οποίο διατηρείται στην Κέρκυρα, μαρτυρεί περί τούτου. Εμπόδια εκ της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας και της πολυτέλειας των πλουσίων, οι οποίοι ζούσαν εν μέσω πονεμένου, εξαθλιωμένου λαού και δεν συνεπάθουν τον Άγιο και τα αυστηρά κηρύγματά του. Αλλά εμπόδια υπήρξαν και εκ των οτέρου κλήρου. Ένας Μητροπολίτης, παρεξηγών μια φράση της δασκαλίας του Αγίου, κατηγόρησε τον ακρεφνή διδάσκαλο της Ορθοδοξίας επί αιρέση. Αλλά ποιος δεν φαντάζεται εμπόδια και εκ των μοναχών? Πολλοί εξ αυτών δεν έβλεπαν με καλή διάθεση την έξοδο του Κοσμά από το Άγιον Όρος για αεραποστολική δράση. Όπως αναφέρεται σε χειρόγραφο, σημείωση η οποία σώζεται στη Μονή Φιλοθέου, οι εν τη Μονή Φιλοθέου αγνοούντες τα περί δασκαλίας του Οσίου Κοσμά, θεωρούσαν αυτόν ως άνθρωπο εκπληρούντα τα χριστιανικά καθήκοντά του, μη δε εις την Μονή προσπορισάμενον όφελος. Στη σημείωση αυτή φαίνεται η υπό των μοναχών υποτίμηση της ιεραποστολικής δυνατότητας του μοναχισμού. Δυστυχώς, η νοσηρή αυτή την νοοτροπία εξακολούθησε να υπάρχει και για μερικούς μέχρι σήμερα. Αυτή είναι ιδιαίτερα και σφοδρή κατήγορη της ιεραποστολής. Χαρακτηριστικών προκειμένων είναι κατά τα τελευταία χρόνια ότι πολλοί ναοί προς τιμή του Αγίου του Κοσμά εκτίστησαν στην Ελλάδα και το Άγιον Όρος, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να εκτιμηθεί το έργο της ιεραποστολής. Οι ούτοπος περί αποστολής κρίναντες παραγνωρίζουν το γεγονός ότι ο γνήσιος ιεραποστολικός βίος, τον οποίο δεν έζησε ο Χριστός με τους Αποστόλους, και για να ζήσουν τα ιεραποστολικά πρόσωπα των αιώνων, είναι ιδεώδης χριστιανικός βίος. Κατά τον τόπον μεν εγκόσμιος, κατά τον τρόπον δεν υπερκόσμιος, συμφώνας με το αίτημα της αρχαιρετικής του Κυρίου προσευχής, ου καιρό είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά είναι ατηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Ιωάννης 17ο κεφάλαιο. Αυτά γράφοντες, μας λέει ο Άγιος Φλωρίνης, δεν υποτιμούμε το γνήσιο μοναχισμό περί το οποίο ξεφράσαμε το θαυμασμό μας σε άλλα βιβλία, αλλά και θεωρούμε δεινή νόθευση του χριστιανικού πνεύματος την υποτίμηση και περιφρόνηση και κατασυκοφάνιση των ιεραποστολικών προσπαθειών εν της χαλεπής αυτής καιρής. Οι εν το θαυμορείο ζώντες αδελφοί και πατέρες, ας μη ρίπτουν λίθους εις όσους εις τους πρόποδας του όρους αγωνίζονται τον σκληρό αγώνα της διαδόσης του Ευαγγελίου του Χριστού και της επεκτάσεως της Βασιλείας αυτού. Ας ελπίσουμε ότι εντός μικρού χρονικού διαστήματος θα συνέλθουμε, θα καταλάβουμε την αξία του κοσμάτου ετολού και του κήρυγματός του.
Η παρούσα έκδοση είναι τελειότερη των προηγουμένων εκδόσεων και κοσμείται με έγχρωμες εικόνες κλπ. 1976, εορτή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η σκιαγραφία του Αγίου. Πλησιάζει η μέρα 24 Αυγούστου, κατά την οποία συμπληρώνονται 170 έτια φώτου σε ένα μικρό χωριό παρά τον Άψον ποταμό της Αλβανίας, παράδοκε το πνεύμα του στον ουράνιο πατέρα, ένας από τους φλογερότερους ιεροκήρυκες του Χριστού, ο πατήρ Κοσμάς ο Αιτωλός. Ω, πόσα οφείλει η Ελλάδα σε ένα τέτοιο άγιο άνθρωπο. Αν οι κυβερνώντες στο έθνος του το είχαν γνώση και συνέθιση του έργου του μεγάλου του, το οποίο επετέλεσε ο Ιερομάρτυρας και Απόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, αυτή η μέρα της 24ης Αυγούστου, η μέρα του μαρτυρίου του, θα είχε οριστεί να ορτάζεται όχι μόνο στα Ιωάννινα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, για να τρέφουν ούτως οι νεότερες γενναίες τις διάνοιες και τις καρδίες προς τους σκοτεινούς εκείνους χρόνους της τουρκοκρατίας, περί τους οποίους η Ελλάδα έσωσε, ναι, έσωσε το φωτοβόλο ράσο ταπεινών ιερομονάχων, οι οποίοι μηδέν εκ της ύλης έχοντες εθαυματούργησαν, διότι κατήχων το παν, διότι στα στήθη των είχαν τον ανεκτήμητο Μαργαρίτη, το Χριστόν. Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας κόσμος ολόκληρος. Δεν είναι δυνατόν στο παρόν άρθρο να αναλύσουμε το έργο του νεομάρτυρος αυτού, αλλά από τη ζωή και ιδίως από τη διδασκαλία του ως ιεροκήρυκος, η οποία ήταν ένας κήπος ανθυρός και ευωδίασε και καρποφόρησε σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο, θα τολμήσουμε να συλλέξουμε λίγα άνθη για να τα προσφέρουμε σαν μια ανθοδέσμη στους αγαπητούς αναγνώστες για να αναπνεύσουν το γνήσιο άρωμα της Ορθοδοξίας και της Πατρώας Ευσέβειας. Ο Κοσμάς, ο θησαυρός αυτός της Ορθοδοξίας, ήταν κρυμμένος κάποτε στην Ιερά Μονή Αγίου Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Επί δύο περίπου δεκαετίες, από σοφούς καθηγητές ασκητικής ζωής, εσπούδασε και μελέτα και προσήφιε το. Εξαγνίζεται με θεϊκό έρωτα και εκεί εν ειρήνη θα παρέδει την ψυχή του στον πλάστη. Αλλά πληροφορούμενος τα ανέκδοτα μαρτύρια των συμπατριωτών του εθλίβετο, επώνει αυτός ο άνθρωπος ο φιλόπατρης και έχει νεπικρά δάκρυα. Μυστική φωνή του έλεγε «Κοσμά, το έθνος καίεται και σε αναπάβησε. Λάβε την αποστολή ράβδο και πήγαινε να κηρύξεις τα μεγαλεία του Σταυροθέντος και Αναστάντος Κυρίου. Παρηγόρησε το έθνος των Ελλήνων». Η ηλικία 45 ετών, ότε το πνεύμα του είχε μεστώσει από τη χάρη του Θεού, ο πατήρ Κοσμάς αφήνει το Άγιον Όρος, μεταβαίνει στο Πατριαρχείο, εκφράζει στον Πατριάρχη Σεραφείμ Δεύτερο τον εσωτερικό του αυτό πόθο, διορίζεται ιεροκήρυκας του γένους και με τις ευχές της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας εξέρχεται στην πρώτη ιεραποστολική περιοδία, την οποία ακολούθησαν άλλες τρεις περιοδίες. Επί 20 έτη περιόδευε την ελληνική γη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι του Περατίου και του Αυλώνος. Παντού κήρυξε. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, αλλά δυνατός, πρωτότυπος στο κήρυγμά του, στο οποίο, όταν επρόκειτο να κηρύξει, εστίνεται ένας μεγάλος σταυρός. Κάτω από τη σκιά του σταυρού, επάνω σε ένα σκαμνί πρόχειρο άμβωνα του Ισυπαίθρου, ανήρχεται ο ταπεινός ιερομόναχος και ομιλούσε. Μιλούσε εκ του θησαυρού της καρδιάς του. Μιλούσε τη γλώσσα των αλιέων της Γαλιλαίας. Είχε βαθιά συνείδηση της μεγάλης ιεραποστολής του ως ιεροκήρυκος. Εγώ έλεγε προς το λαό, με τη χάρη του Θεού, μήτε σακούλα έχω, μήτε σπίτι, μήτε ράσο, και το σταμνί αυτό σκαμνί που έχω είναι δικό σας. Και αυτό εικονίζει τον τάφο μου. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να διδάξει. Και βασιλείς και πατριάρχες και αρχιερείς, και ιερείς και άνδρες και γυναίκες και νέους και γέροντες και όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ήταν ατρόμητη. Πάσα περί τα ήθια ταξία, πάσα σκανδαλίζουσα τον αόρα μαρτία, ελέγχεται δημοσία. Η αδίποτε αδικία η οποία διεπράτετο
εις βάρος του λαού εκ μέρος των πλουσίων και των ισχυρών της ημέρας, προκαλούσε κύματα αγανακτήσεως στα στήθη του Κοσμά. Ο πατρί Κοσμάς δεν εχαρίζεται εις ουδένα. Εις τη Λάρισα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Κέρκυρα και σε άλλες πόλεις, οι πλούσιοι εκείνοι οι οποίοι είχαν συμμαχήσει με τους κατακτητές Τούρκους και Ενετούς και με την αισχρή αυτή πλεονεξία απομυζούσαν και την ελάχιστη οικονομική κμάδα του λαού ελέγχθηκαν σφοδρώς και για τούτο εξεγέρθηκαν εναντίον του. Σε πολλές πόλεις, με τις διαβολές και τις συκοφαντίες των Ισκοτεινή αυτοί οι άνθρωποι κατόρθωσαν να απαγορεύσουν το κήρυγμά του. Στην Κέρκυρα μάλιστα έγινε και συμπλοκή και σκίστηκε το πουκάμισο του Αγίου Κοσμά. Ένα μέρος, ένα τεμάχιο από αυτό, σώζεται σαν ιερό κοιμήλιο στην Ιερά Μονή της Αγίας Βαρβάρας του χωριού Μαντουκίου, στο Μαντούκι της Κερκύρας. Ο λαός όμως, ο πολύ λαός, ο οποίος έβλεπε τον αγνό, αυτόν Άγιο ήταν μαζί του. Τον ακολουθούσαν κατά χιλιάδες. Όταν του Κεφαλονιά έφυγε για τη Ζάκυνθο, 10 καΐκια γεμάτα από ευσεβείς κεφαλονίτες τον συνόδευαν. Όπου πήγαινε η ζωή των ανθρώπων άλλαζε. Εκ γης προς ουρανών ανήψανε τις ψυχές το εμπνευσμένο του κήρυγμα. Το κήρυγμά του είχε τεράστια επίδραση. Η ψυχή του ταπεινού αυτού ανθρώπου, προόριστα δια της πίστεως του Αγίου Βαπτίσματος και των λοιπών μυστηρίων και των αγαθών έργων να λάμψει ως ο ήλιος υπέρ τον ήλιο και να γίνει νύμφη του Χριστού αυτή η ψυχή. Το κήρυγμά του είχε τεράστια επίδραση και ληστές ακόμα αφόπλιζε. Στα άγρια βουνά της Βουβούσης συνάντησε ληστοσημωρία που τρομοκρατούσε την περιοχή. Αλλά ο αρχηγός της τόσο πολύ συγκινήθηκε από τη διδασκαλία του Αγίου, ώστε μετενόησε για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει εις βάρος ανθών πλασμάτων, πέταξε τα όπλα, διάλυσε τη συμμορία και γίνεται ένας από τους κοινοφελέστερους χριστιανούς του τόπου του. Ο πατήρ Κοσμάς, ακρεφνής χριστιανός, αγαπούσε όλη την ανθρωπότητα, αλλά μέσα στην ψυχή του, ο Θεός της αγάπης είχε ανάψει δύο μεγάλες ουρανομίκης φλόγες που φώτιζε ολόκληρη τη ζωή του. Ο Κοσμάς εφλέγετο, εκαίρετο από αγάπη προς την Ορθοδοξία και αγάπη προς την Ελλάδα. Οι δύο αγάπες του Κοσμά του Ατολού ήταν η Ορθοδοξία και η Ελλάδα. Αγαπούσε πρώτη στην Ορθοδοξία και να τι έλεγε περί αυτής. Εγώ εδιάβασα πολλά περί Εβραίων, ασεβών, αιρετικών και αθέων. Το βάθος της σοφίας ηρεύνησα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες. Τούτο εκατάλαβα αληθινά. Μόνο η πίστη των Ορθοδόξων είναι καλή και αγία. Το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμεθα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέγω στο τέλος. Να εφραίνεστε όπου είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να κλαίετε για τους ασεβείς και τους αιρετικούς όπου περπατούν στο σκότος. Αγαπούσε την Ορθοδοξία ο Κοσμάς ο Αιτωλός και μαζί με την Ορθοδοξία αγαπούσε την Ελλάδα, ως στενός και αδιαρρήκτος μεταυτή συνδεδεμένη. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη πιστή θυγάτηρη της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία και Ελλάδα ήταν αχώριστες στην καρδιά του Αγίου. Για την Ελλάδα, τη βασανισμένη αυτή χώρα, μιλούσε με δάκρυα. Συνιστά την ελληνική παιδεία και ιδρύει 300 ελληνικά σχολιά. «Αδελφέ», έλεγε στο κήρυγμά του, «σύ που κάνεις παιδιά, να τα παιδεύεις και να τα μαθαίνεις τα γράμματα, τα εξόχως ελληνικά, διότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική γλώσσα. Δεν σας λέγω περισσότερα, διότι είστε φρόνιμοι και γνωστικοί». Τόσο αγαπούσε την Ελλάδα ο μακάριος αυτός, ώστε φρένετο όταν άκουγε την ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερα προσπάθειες κατέλαβε στα βλαχοχώρια της Πίνδου για να μάθουν την ελληνική γλώσσα οι κάτοικοι. Στα δε χωριά των Ορθοδόξων της Αλβανίας, με τα οποία είχε επικρατήσει η αλβανική γλώσσα και μαζί με τη διάδοση της αρχαίας γλώσσας, υπήρξε ο κίνδυνος εξισλαμισμού. Ο Άγιος ήταν αυστηρότατος. Κάποτε ακούστηκε να λέει:
Όποιος χριστιανός άνδρας ή γυναίκα υπόσχεται μες στο σπίτι του να μην κουβεντιάζει αρβανίτικα, ας σηκωθεί επάνω να μου πει και να πάρω όλα τα αμαρτήματα στο λαιμό μου από τον καιρό που γεννήθηκε ως τώρα και να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουν και να βάλει μια συγχώρεση όπου να έδινε 1000 πουγκιά, μα δεν την αιματάβρισκε. Με διάφορα σημεία προφήτευσε την απελευθέρωση της Ελλάδος, λίγο πρώτου θανάτου του, του μαρτυρικού θανάτου, με απαγχωνισμό, με κρέμασμα, πέθανε, είπε ότι η Ελλάδα έχει ένδοξο μέλλον στην Ανατολή. Αγαπούσε ο Κοσμάς ο Αιτωλός την επίγεια πατρίδα, αλλά πέρα από την επίγεια πατρίδα, ο πιστός και αφιερωμένος δούλος του Κυρίου έβλεπε την ουράνια πατρίδα. Με πόση θερμότητα μιλούσε για αυτή. Ο Θεός εκείρητε, μας έκανε με το κεφάλι ορθούς και μας έβαλε νου στο πάνω μέρος για να στοχαζόμαστε πάντα την ουράνια βασιλεία, την αληθινή μας πατρίδα. Όθεν αδελφοί μου, σας διδάσκω και σας συμβουλεύω, πλην τολμώ πάλι και παρακαλώ το γλυκύτατο Ιησού Χριστό να στείλει ουρανόθεν τη χάρη του και την ευλογία του σε αυτή τη χώρα και σε όλους τους χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέροντες, και τα έργα των χειρών σας. Πρώτον αδελφοί μου, άμποτε να σας ευσπλαχνιστεί και να συγχωρεί τις αμαρτίες και να σας αξιώσει να διέλθετε από εδώ καλή και ειρηνική αυτή τη μάταια ζωή και με τα θάνατο να σας χαρίσει τον παράδεισο. Στην πατρίδα μας την αληθινή, την ουράνια, να χαιρόμεθα πάντοτε, να δοξάζουμε και να προσκυνούμε την Αγία Τριάδα εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοδοξία Ελλάς αιωνιώτης. Ιδού τα συνθήματα που με μεγάλη δύναμη έριφτε ο Κοσμάς παντού. Μαθητέ του ήταν χιλιάδες. Ο Σαμουήλ, ο διάσημος εκείνος ιερομόναχος που έθεσε πυρ και ενταφιάστηκε στα ερείπια του Σουλίου, ο εξαμαρίνης νεομάρτης Δημήτριος, ως της εκτίστηκε ζωντανός και μαρτύρησε, χιλιάδες αρματολοί και κλέφτες, οι οποίοι ως μικρά παιδιά τον ακούγαν και τον ακολουθούσαν, και αντροθέντες κατόπιν συμμετείχαν στον ιερό αγώνα του 1821, υπήρξαν αφοσιωμένοι μαθητέ του και μέχρι σήμερα η ανάμνησή του ως δασκάλου, ως προφήτου, ως θαυματουργού, ζει στην ψυχή του λαού μας. Κατά την περιοδία μου ως ιεροκήρυκα στην επαρχία Γρεβενών, συνάντησα σεβάσμιους γέροντες βοσκούς της Πίνδου, μας λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, οι οποίοι άκουγαν από τους παππούδες τους να λένε ότι οι γονείς τους έχουν ακούσει ίδιοι τον αείμνηστο διδάσκαλο και ανέφεραν πλήστα ως ανέκδοτα εκ του θαυματουργού αυτού ανθρώπου. Εις δε την ωραία κομμόπολη της Πίνδου, στη Σαμαρίνα, στην Πίνδο, στο μέρος που κήρυξεν, οι ευσεβείς κάτοικοι έκτισαν προλίγων ετών ιερό ναό τιμόμενο επωνόματι του Αγίου. Αλλά αν τώρα υπό των υποριών της Πίνδου μεταβούμε στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αγίου που βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρναβίας, θα συναντήσουμε άραγε εκεί μεγαλοπρεπή ναό αντάξιο του μεγάλου αυτού χριστιανικού διαφωτιστού, του μεγάλου διδάχου και δασκάλου του ελληνικού γένους. Δυστυχώς όχι. Βέβαια αυτό γράφτηκε το 79, δεν ξέρουμε από τότε, μήπως είμαστε και άκυροι, έτσι. Μέχρι το 79 φαίνεται δεν υπήρχε. Κι όμως, οι Αιτωλοί και οι Αρκανάνες, οι Ακαρνάνες, οι διακρινόμενοι ανέκαθεν για τα θρησκευτικά και πατριωτικά τους αισθήματα, θα έπρεπε να είχαν χτίσει ένα τέτοιο ναό. Προς τούτο όμως απαιτείται άνθρωπος, ο οποίος θα ανάψει σε αυτούς το πυρ, το πρώτο πυρ. Η Ελλάς περιμένει από την Ακαρνανία νέους ιεραποστόλους με τη φλόγα του μεγάλου πατριωτισμού των. Άγιε Κοσμά, μάρτυρα και εις Απόστολε, ευάδησες πάνω στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου, νεότερος Απόστολος του Κυρίου ανεδείχθης. Η Ελλάς, την οποία ανευεργέτησες με τη διδασκαλία σου, με τις προφητείες σου, τα θαύματα και το τέλος το μαρτυρικό σου, με το αίμα σου, δεν πρόκειται να λησμονήσει το όνομά σου. Το ιερό σου λείψανο μένει εκεί, πέρα των συνόρων μας, όπως μένουν τα οστά κάποιων ηρώων της φυλής μας εκεί.
αλλά η μακάρια ψυχή σου φτερουγίζει υπεράνω της χώρας αυτής. Βλέπει τα δάκρυα και τα αίματα, τους αγχώνες και τα ικριώματα που έστησε ο Ιωσφόρος για να εξαφανίσει τη φυλή μας. Αγχώνες και ικριώματα. Και δέεται. Και μη παύσεις δεόμενος, όπως ο Θεός δώσει λύτρωση στο λαό αυτού, για να επαναλάβει ο μαρτυρικός λαός τα διάφορα, με διάφορα λόγια, τα παρήγορα λόγια, με τα οποία εσύ εσφράγισες στη δική σου μαρτυρική ζωή. Δήλθομαι διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Ψαλμός 65. Ο Ιεραπόστολος. Προκαιρού, μια ιερά επέτειος εορτάστηκε στην Ελλάδα. Κατά τον παρελθόντα Αύγουστο του 24 Αυγούστου του μηνός αυτού, συμπληρώθηκαν 180 χρόνια από εκείνης της ημέρας. Προφανώς το ένα βιβλίο από το άλλο απέχει 10 χρόνια. Επί την επαιτία αυτής, στην εφημερίδα και τα περιοδικά των επαρχιακών πόλεων δημοσιεύτηκαν, αλλά δεν εμφανίστηκαν σωστά σε κανένα η εικόνα του Αγίου Κοσμά, η γνήσια, διότι ο καθένας προσπαθούσε με την εικόνα αυτή να δώσει ένα χρώμα της δικής του αρεσκίας. Είναι γεγονός ότι έτσι εκφράζονται οι ιδέες των κοσμικών κύκλων. Αν τους άκουγε και ζούσε τώρα ο κοσμός Θεοτολός και τους άκουγε, θα καταλάβαινε ότι έχουν παραποιήσει και διαστρεβλώσει το νόημα του αγώνας του. Εκείνος, ο οποίος ήθελε τα γράμματα, τα ήθελε σαν υποβοηθητικά της ηθικής και θρησκευτικής μορφώσεως του ανθρώπου, λέγοντας ότι το σχολείο ανοίγει εκκλησίες. Το σχολείο και η εκκλησία κλείνει τα μοναστήρια. Και άρα σχολείο το οποίο δεν έχει θεμέλιο θρησκευτικό, δεν έχει θεμέλιο τη μεγάλη εντολή της αγάπης προς το Θεό και των πλησίων, είναι ψυχρό, αδιάφορο, πολέμιο της αληθινής πίστεως. Το σχολείο αυτό δεν έχει τίποτα παρά να εκφυλιστεί. Ευρίσκεται εκτός προορισμού και είναι δυναμίτη στα θεμέλια της Ορθοδόξης κοινωνίας. Διότι, ως προφητικός έλεγε ο Άγιος, τα μεγάλα κακά στην ανθρωπότητα θα έρθουν από τους διαβασμένους. Επειδή σε άλλη περίπτωση συνήθιζε να καυτηριάζει τα αμάρτητα, τα αμαρτήματα, τις ηθικές παρεκτροπές, την ασπλαχνία, την αδικία των πλουτούντων και εν γέννη των κατεχόντων κάποια θέση στην κοινωνία, εκ του ελέγχου αυτού άλλοι έβγαλαν συμπέρασμα ότι ο Άγιος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας κοινωνικός επαναστάτης, ένας που κάνει ταξικό αγώνα και εξεγείρει τους μικρούς κατά των μεγάλων. Επειδή σε άλλη περίπτωση συνέβη να ελέγξει τις παρεκτροπές του ιερατείου και μάλιστα των αρχιερέων, εκ του ελέγχου αυτού πάλιν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Κοσμάς ήταν κατά της ιεραρχίας, επειδή ομιλούσε τη γλώσσα του λαού, άρα είπαν οι οπαδοί της μαλλιαρής γλώσσης ο Κοσμάς δημοτικιστής, φρονών ότι μόνο δια της γλώσσης θα σωθεί ο κόσμος. Και άλλοι τέλος σε ορισμένες εκφράσεις και ενέργειες κρίνοντας αυτόν έλεγαν ότι είναι πράκτορας ξένης δυνάμεως. Άλλοι έλεγαν των Μοσκοβιτών και άλλοι έλεγαν από το κίνημα του Ορλόφ. Η κατηγορία αυτή χρησιμοποιήθηκε υπό τον εχθρό του των Εβραίων για την εξόντωσή του. Πολύ λίγο μετά, κάποιοι κατενόησαν τον Κοσμά τον Αιτωλό. Βέβαια, ο Άγιος μας, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ήταν μια πολυμερής προσωπικότης, πολύεδρος αδάμαντας, αλλά εκάστη πλευρά του πνευματικού του αδάμαντος ακτινοβολούσε το ίδιο φως, το ανέσπερο φως του Αναστάντος Κυρίου. Το βάθος της υπάρξεως του Κοσμά ήταν καθαρός πνευματικό και ευαγγελικό και μεταφυσικό. Ο Κοσμάς στη γενιά αυτή υπήρξε πρέσβης Θεού, Απόστολος Ιησού Χριστού. Ήταν ένας αληθινός Ιεραπόστολος. Εξετέλεσε την εντολή εκείνη του Κυρίου, πορευθέντες μαθηθεύσατε πάντα τα έθνη, η οποία και σήμερα αναζητεί τους εκτελεστές της σε κάθε γωνιά της γης.
Πόσα εκατομμύρια λαών αναφέρουν τους νέους Ευαγγελιστές. Για να συλλάβουμε καλά το νόημα της αποστολής του κοσμάτου του αλλού, πρέπει να δούμε την εποχή του και το έργο του. Να δούμε δηλαδή ποιο υπήρξε το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου κινήθηκε έδρασε η Αποστολικός και πώς εκινήθηκε έδρασε. Ο αιώνας εντός του οποίου έζησε και μαρτύρησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός υπήρξε για το χριστιανισμό της Ανατολής ο αιώνας της μεγάλης δοκιμασίας της Ορθοδόξου πίστεως. Ο Σατανάς, μας αναφέρει ο συγγραφέας, για να μεταχειριστούμε ευαγγελική έκφραση, εκράτη κόσκινο και κοσκίνιζε τους χριστιανούς της εποχής εκείνης. Τα όργανά του, μικροί και μεγάλοι, άρχοντες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όλοι οι φανατικοί οπαδοί του Μωάμεθ, επίεζαν ποικιλοτρόπως τους χριστιανούς να εγκαταλείψουν την πίστη τους. Αλλά ελάχιστη αφορμή συνέλαβαν, διελάχιστη αφορμή, κάποιος συνελάμβαναν και φυλάκιζαν, και έτσι χιλιάδες χριστιανούς τους έφεραν στις απέστειες φυλακές τους. Όταν ειρνούνταν την πίστη των και δήλωναν ότι προχωρούσαν στη θρησκεία τη δική τους, τους φέρονταν καλύτερα. Φόροι βαρύς αβάσταχτοι επεβάλλοντας τους ραγιάδες, οι οποίοι οπωσδήποτε θα έπρεπε να εισπραχθούν, μια διοδός απαλλαγής εκ των φόρων υπήρξε η αλλαξοπιστία. Δηλαδή πιστεύεις στον Αλλάχ και δεν φορολογείσαι. Ο ελεύθερος εκ των φόρων, αν αλλαξοπιστούσε. Ευνούχοι των σουλτανικών ανακτόρων ήρπαζαν εκ των αγκαλιών της μητέρας τις ιερότερες Ελληνίδες και τις έκλειναν σε περιβόητα χαρέμια ακολασίας. Αξιωματικοί του Οθωμανικού στρατού περισυνέλεγαν τα ευρωστότερα και ευφιέστερα παιδιά των χριστιανών για να τους κάνουν γενιτσάρους. Υπό την πίεση αυτών οι ασθενέστεροι χαρακτήρες έπιπταν, όχι μόνο άτομα αλλά και οικογένειες, χωρίς ολόκληρα μαζί με τους ιερείς αλλαξοπιστούσαν, χωριά αλλαξοπιστούσαν. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των σημερινών Τούρκων, οι οποίοι κατοικούν και ανέμονται την πλουσία χώρα της Μικράς Ασίας, είναι μακρινή απόγονοι χριστιανών, οι οποίοι επρόδωσαν την πίστη τους. Όπως έγραφε ο ίμνης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, τέος Μητροπολίτης Τραπεζούντος, ουδής υπάρχει του τουρκικής καταγωγής, καθόλου την υπερθαλασσίαν υποκειμένη της Τραπεζούντος χώραν και το πλήστον της υπεράν αυτής διοικούς της περιφέρειας Χαλδίας. Πάντες δε αυτοί, οι νομιζόμενοι Τούρκοι, οι συνέλληνες εξ Ελλήνων καταγόμενοι, πάντες αυτοί πανδημοί ή την ΕΣ μόνον εξόμωσαν. Ιδίως ο εξισλαμισμός έκανε θράψη στη Μακεδονία, την Ήπειρο και προπάντων στην Αλβανία, στην οποία ο αριθμός των χριστιανών από 530.000 κατήλθε στον αριθμό των 50.000, οι οποίοι και αυτοί κινδύνευαν να εξισλαμιστούν. Εκείνοι οι οποίοι έμειναν αμετακίνητοι στην πίστη των πατέρων, υφίστανται ως σκληρούς δογμούς και μαρτύρια. Το δε τελευταίο αίμα εχήθη ήταν το αίμα των χριστιανών, οι οποίοι ως αρνιά εσφάγησαν στη μικρασιατική καταστροφή. Σε 2,5 εκατομμύρια μας λέει ότι ανέρχονται οι νεότεροι αυτοί μάρτυρες. Κατά δε το τέλος του 18ου αιώνα, περί του οποίου μιλούμε, ενεφανίσε το προσκήνιο της ιστορίας αγριότερο θηρίων, ο Σουλτάνος Μουσταφάς ο Τέταρτος, ώστις συνέλαβε το σατανικό σχέδιο να ενεργήσει με την Κεσία Βαβυλώνος, όλες δηλαδή τους χριστιανούς της Ελλάδος, να τους μεταφέρει στα βάθη της Ασίας, στη Μεσοποταμία, και στην Ελλάδα να εγκαταστήσει άγριες φυλές, Αβασγούς, Κυρκασίους, Κούρδους κλπ. Στο σχέδιο αυτό εξετελείτο, με το σχέδιο αυτό, θα γινόταν τέλεια εκρίζωση της χριστιανικής Ελλάδος, αν επιτυχάνετο, γιατί υπάρχει και Θεός και βλέπει. Και αυτά με ένα σκέπτοντο και ενεργούσαν οι ιοί του Σατανά προς καταστροφή και εξαφάνιση του Ορθοδόξου Χριστιανισμού. Αλλά ο ύψιστος Θεός, ως της εφύτευσε το δέντρο της Ορθοδοξίας, είναι ανθεί και να καρποφορεί υπό τη σκιά αυτού, να ευρίσκουν ανάπαυση κοπιώντος και υποφορτισμένοι των αιώνων, δεν αφεί και να πραγματοποιηθούν τα καταχθόνια σχέδια. Εξέλεξε τα κατάλληλα όργανα, ενέψευσε τους κατάλληλους ανθρώπους, εκλεκτές ψυχές, πνεύματα ιερού ενθουσιασμού και αυταπαρνήσεως, ανδρείας και σοφίας και τους εξαπέστειλε ως ανέους αποστόλους και ευαγγελιστές εκεί που κινδύνευε η πατρίδα.
Ένα από τα εκλεκτά αυτά τέκνα της Θείας Προνοίας των οργάνων αυτών ήταν ο Κοσμάς. Κατά την δινή αυτή περίοδο της ιστορίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας ευρίσκεται παρόν ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ζούσε σε τόπο έρημο, βρίσκεται στο Άγιον Όρος, εμόναζε στην Ιερά Μονή Αγίου Φιλοθέου. Πόσο ωραία από πνευματικής απόψεως εννοώ, πόσο ωραία διήρχεται εκεί τις ημέρες ο Κοσμάς. Ψαλμωδίες, αγρυπνίες, ανάγνωση γραφών και πατερικών βιβλίων, άσκηση και σκληραγωγία, συνομιλία με Αγίους αδερφούς και πατέρες και προπάντων δια της νοεράς προσευχής, γλυκητάτη συνομιλία με τον ουράνιο πατέρα. Δημιουργούσαν έτσι ένα ευχάριστο πνευματικό κλίμα, μια ιδεώδη ατμόσφαιρα, η οποία υπενθύμιζε την κορυφή του Θαβορείου Όρους. Ευρίσκεται μακρά των αθλειοτήτων του κόσμου, μακράν της θυέλης η οποία λισομανούσε στις πόλεις και τα χωριά των Ορθοδόξων, αλλά όσο μακράν κι αν ήταν ευρίσκετο, έφτανε στην ακοή του Αγίου, έφταναν οι σπαρακτικές φωνές, η κοπετή και η θρήνη των μυριάδων χριστιανών, οι οποίοι υπέφεραν και έπασχαν τα πολυειδή μαρτύρια. Έφταναν οι θλιβερές ειδήσεις ότι καθημερινώς όλα τα μέρη, αλλά ιδιαιτέρως στα μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, Υπήρου, Αλβανίας, ο Σατανάς έκανε θράψη καθημερινώς. Ορθόδοξοι χριστιανοί αλλαξοπιστούσαν, εποδοπάτουν το Σταυρό του Κυρίου και προσκυνούσαν την ημισέλινο του Μωάμεθ. Απέναντι της καταστάσεως αυτής δεν είναι δύνατο να μείνει αδιάφορος. Στη μόνωσή του εσυλλογίζεται. Εγώ θα μείνω στην κορυφή του Άθωνος, απρόσβλητος από τις συμφορές, και κάτω γύρω στους πρόποδες του όρου, στα χωριά και στις πόλεις, οι αδερφοί μου θα βασανίζονται και θα μαρτυρούν. Δεν πρέπει κι εγώ να σπεύσω για τη βοήθειά τους? Ναι. Τους βοηθώ και από εδώ με τις προσευχές μου, διότι το μεταπίστεως και καθαράς καρδίας υπέρ των άλλων προσεύχεστε, είναι ίσον προς το αγωνίζεστε υπέρ της πίστεως και αρετής. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση δεινής δοκιμασίας, δεν χρειάζεται και ενεργό συμμετοχή? Δεν χρειάζεται επίσκεψη στις φυλακές των μαρτύρων? Δεν χρειάζεται προσωπική επαφή με τους θλιμμένους αδερφούς? Ένας παρήγορος λόγος, μια συμβουλή, μια εκδήλωση ευσπλαχνίας, ένα δάκρυ που υψώνεται από τα δάκρυα των πονεμένων, δεν είναι ανεκτίμητες προσφορές στον αγώνα της πίστεως? Άραγε, να είμαι ικανός για μια τέτοια αποστολή, θα ωφελήσω ή μήπως θα βλάψω? Θα έχω τη δύναμη να αντισταθώ σε όλους τους πειρασμούς του κόσμου και προσπαθώ να σώσω τους άλλους, μήπως υπάρχει κίνδυνος να απολέσω τη δική μου ψυχή? Τι πρέπει να πράξω? Ω ύψιστε, γνώρισα μου την οδόν την οποία πρέπει να πορεύομαι. Ο Κοσμάς επάλευε με τους λογισμούς αυτούς, αγωνία. Είχε εισάλθει στη Γεστημανή, όπου πάσος της καλύτερα να αναλάβει εν το κόσμο βαριά αποστολή, κάποιο πικρό ποτήρι γι' αυτόν ετοιμάζεται. Στην αγωνία του αυτού έδωσε την απάντηση η φωνή του Θεού. Άνοιξε τη γραφή και το βλέμμα του προσελώθηκε στο ρητό του Αποστόλου Παύλου. Μη δίστα εαυτού ζητήτω, αλλά του εταίρου έκαστος. Το ρητό αυτό έριξε ουράνιο φως στην καρδιά του. Για του ρητού αυτού ήταν σαν να το μιλούσε το Άγιο Πνεύμα και να του έλεγε: «Κοσμά, μη σκέφτεσαι μόνο το δικό σου πνευματικό συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων αδελφών. Το δε συμφέρον των άλλων επιβάλλει να αφήσεις το ερμητήριό σου τώρα και να λάβεις την οδηπορική ράβδο και να ληφθείς σε μεγάλη περιπέτεια για το σώσιμο Ευαγγελισμού και ψυχών». Αλλά ο Κοσμάς δεν αρκέστη μόνο στο φωτισμό που έλαβε από το ρητό της Αγίας Γραφής. Θέλησε να δει αν καλώς εφάρμοσε στον εαυτό του τη συμβολή του Αγίου Πνεύματος. Συμβουλεύτηκε λοιπόν τους πνευματικούς πατέρες, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφτηκε τον Πατριάρχη Σεραφείμ και εξέφρασε αυτόν τις ενδόμυχες σκέψεις και τους πόθους του. Ο Πατριάρχης επεδοκίμασε το σχέδιο. Του έδωκε ευλογία. Τον εφοδίασε με γραπτή άδεια κηρύγματος, γραπτή άδεια, και από τότε ο Κοσμάς πεπισμένος ότι δια της φωνής συνειδήσεώς του, δια της φωνής της Αγίας Γραφής και των συμβουλών των πνευματικών του πατέρων, εκαλείται ως το έργο της σωτηρίας ψυχών
και έτσι εξήλθε στην αποστολή του. Και τι βαριά αποστολή, να πολεμήσει σώμα με σώμα τον νεοσφόρο, να πολεμήσει το θηρίο στα ίδια του τα κέντρα, να αφυπλήσει συνειδήσεις βεβαρημένες, να παρηγορήσει, να σφογγίσει δάκρυα, να αναπτερώσει το φρόνημα, να θερμάνει το συνέστημα των πιστών, να σταματήσει το κύμα του εξισλαμισμού, να υψώσει κέρας χριστιανών ορθοδόξων, να πέσει μαχόμενος για την πίστη, ιδού η αποστολή του. Και τη βαριά αυτή αποστολή εξεπλήρωσε ο Άγιος, διότι δια του πιστού του δούλου του Θεού συνειδήσεις αφυπνίστηκαν και το φρόνημα ανεπτερώθη και το συνέστημα ενθερμάνθη και το κύμα του εξισλαμισμού εκόπασε και εγένε το γαλήνι. Πώς, ποια η μέθοδός του, ποια είναι τα μέσα τα οποία μεταχειρίστηκε για τον Άγιο σκοπό του. Το κήρυγμα. Ποιο κήρυγμα? Το κήρυγμα εκείνο στο οποίο ο Ιεροκήρυκας προσπαθεί να θαμπώσει τους ακροατές με ρητορικά σχήματα και πυροτεχνήματα. Ποιο κήρυγμα? Το κήρυγμα εκείνο με το οποίο ο Ιεροκήρυκας μιλάει μια γλώσσα υψηλή και απρόσιτη και ακατάληπτη από τον πολύ λαό. Ποιο κήρυγμα? Το κήρυγμα το οποίο διαρκώς κοινωνιολογεί και ουδέποτε ασχολείται με το κυριότερο θέμα της Βασιλείας των Ουρανών. Όχι. Το κήρυγμα του Αγίου Κοσμά είχε τη σφραγίδα του γνήσιου αποστολικού κηρύγματος. Εν πρώτη σε εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του και τους άλλους Αποστόλους, «Επίστευσα, διό ελάλησα». 2 Κορινθίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο. Αυτό είχε την πλήρη εφαρμογή του στον Άγιο του το άνδρα. Ο Κοσμάς επίστευε σε όλες τις σωτηριώδες αλήθειες της Ορθοδοξίας. Πίστευε ακραδάντως. Εγώ, κήρυτε, διάβασα πολλά περί Εβραίων, ασεβών και αιρετικών και αθέων. Τα βάθη της σοφίας ερεύνησα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες. Τούτο κατάλαβα αληθινά. Μόνο η πίστη των Ορθοδόξων είναι καλή και άγια. Το να πιστεύουμε και να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέγω στο τέλος. Εφραίνεστε που είστε Ορθόδοξοι χριστιανοί και κλαίετε για τους ασεβείς και τους αιρετικούς που περπατούν στο σκοτάδι. Εκήρυτε με συνέστηση, εκήρυτε με δάκρυα, εκήρυτε κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Έκοπε πνευματικό άρτο σε μικρά τεμάχια και τον πείραζε σε όλους. Όπως κάνει ο ιερέας στο Άγιο Κοχλιάριο που μεταδίδει την Αγία Κοινωνία, το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου. Όντως, ιερουργία επετελούσε, κηρύττων το Ευαγγέλιο. Με την προσευχή ενωμένος με τον Θεό γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τις ψυχές των ακροατών. Το κήρυγμά του ήταν μεταρσίωση ψυχών. Και σήμερα ακόμη ποιος διαβάζει τις διδαχές του Κοσμάτου Ετωλού, τις οποίες διέσωσαν οι μαθητές του, αισθάνεται την ίδια πνευματική δύναμη να τον αρπάζει, να τον υψώνει υπεράνω της γης με φτέρυγες αετού, με φτέρυγες αγγέλου, να μεταφέρει σε κόσμους πνευματικούς και άειλους. Αυτή ήταν η εντύπωση την οποία προκαλούσε το απλό αλλά πλήρες αποδύναμη Αγίου Πνεύματος κήρυγμά του, ώστε με δάκρυα στα μάτια οι ακροατές παρακάλουν να μείνει στον τόπο τους, να μιλήσει και πάλι. Και κατά χιλιάδες κλήρος και λαός ακολουθούσαν αυτόν στις αποστάσεις που πήγαινε, διότι δεν ήθελαν να αποχωριστούν αυτοί τέτοιο ανεκτήμητο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η κατάτομον διδασκαλία. Ο Άγιος Κοσμάς ως Ιεροαπόστολος δεν ερκεί το μόνο στο κήρυγμα, το οποίο πίφτινε σε χιλιάδες ακροατών, πλην του γενικού του κηρύγματος, μιμητής του κορυφαίου Αποστόλου Παύλου, ως της κάνει σύντομο απολογισμό του αποστολικού του έργου στην Εφεσίους επιστολή. Τριετία νύχτα και ημέρα, ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Αληθινής οπαδός του Θεανθρώπου, ως της παρά το φρέαρ του Σιχάρ,
Όσο ακροτήριο είχε μία και μόνη ψυχή της Αμαρίτιδα, ο Κοσμάς δίδασκε όσο ιδύνατο και ιδιαιτέρως έναν έκαστον. Κατά τις αποστολικές του περιοδίες ερχόταν σε επαφή με επικύλης ύλης και καταστάσεως άτομα. Άνοιγε συζητήσεις με φτωχούς, με πλούσιους, με άρχοντες, με εξουσιαστές. Με ένα σκοπό μόνο να διαφωτίσει και να σώσει, να ελκύσει από το σκοτάδι στο θαυμασμό κάθε ψυχή ζώσα. Να οδηγήσει από το σκοτάδι στο φως. Είχε το τάλαντο του λόγου, της ευκόλου και ταχείας επικοινωνίας με τις ψυχές. Κατήχε το μυστικό να απαντά σε ένα έκαστο εξ αυτών ό,τι ήταν χρήσιμο και αναγκαίο και να πληροφορεί και το νου και την καρδιά και να αναπαύει τις καρδιές κυρίως. Ως γιατρός πολύπειρος έκανε αγαθή διάγνωση των πνευματικών νόσων και χωριούσε σε καθέναν το κατάλληλο φάρμακο και τις δόσεις κανονικές. Ας αναφέρουμε δύο ανέκδοτα εκ της αποστολικής ζωής του. Ένας Μπέις ήταν ασθενής και μη βρίσκοντας θεραπεία σε γιατρούς, κατέφυγε σε αυτόν, στον Κοσμά τον Αιτωλό. Ο Άγιος τον άκουσε με προσοχή και κατόπιν σκέψεως του λέγει: «Άκουσέ με, αν θέλεις να θεραπευθείς, το πρώτο έχεις να κάνεις είναι να πάψεις να πίνεις ρακί». Ο Μπέις αυτός ήταν αλκοολικός. «Το δεύτερο, όσες κακουργίες έκανες, τόσες αγαθοργίες να κάνεις. Και τρίτον, να δίνεις πάντοτε ελεημοσύνη, τουλάχιστον το 1/10 των αγαθών σου». Αυτά τα φάρμακα συνέστησε στον Μπέι. Ο Μπέι στεναχωρήθηκε ιδίως για το πρώτο φάρμακο, την τέλεια αποχή από τη μέθη και τα ενδοπνευματώδη ποτά, αλλά τέλος υπεχώρησε και δήλωσε ότι θα συνεμορφώνονταν με τις οδηγίες του Αγίου Κοσμά. Συμμορφώθηκε, θεραπεύτηκε και έγινε θαυμαστής του Αγίου. Όπως είπαμε, συνάντησε ληστοσημωρίες στις πορείες του και έκανε τα παλικάρια εντός εισαγωγικών να σπαστούν το χέρι του. Έκανε ληστές να μετανοήσουν, να συγκινηθούν. Αποτέλεσμα, άφησαν τα όπλα και άλλοι πήγαν σε μοναστήρια, θρυνούντες για τα κακοργήματα που είχαν διαπράξει, και άλλοι κατήρθαν στην πολιτεία και έζησαν ήσυχο βίο μεταξύ των χριστιανών, τους οποίους προηγουμένως έκλεπταν και λίστευαν. Ακόμη και κατά την ώρα του γενικού κηρύγματος προσκαλούσε κάποιον από τον ακροατής, από τους ακροατές και άνοιγε μετά αυτού χαριέστατο διάλογο, προσπαθώντας με ερωτήσεις να πληροφορηθεί κατά το πόσο οι ακροατές εφαρμόζουν τη βασιλική εντολή, την εντολή της αγάπης, αν είχαν αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον. «Θέλω», έλεγε, «να ζυγίσω την αγάπη σας, αν είναι γνήσια». Τρίτον, συνέστησε ομάδες, πυρήνες χριστιανικής μελέτης. Ο Άγιος Κοσμάς δεν ήθελε η γενική και κατάτομο διδαχή του να είναι η μόνη, ώστε να λησμονηθεί, αλλά ήθελε ο πολύτιμος σπόρος της αλήθειας να αρπαχτεί από τα αέρια πνεύματα και να μην μείνει τίποτα απολύτως στη μνήμη τους. Ήθελε η Θεία Διδαχή να φυλαχτεί στο βάθος της υπάρξης των ακροατών, σαν μια διαρκής υπόμνηση του ηθικού και θρησκευτικού τους χρέους. Προς τούτο προέτρεπε, όπως οι ακροατές τους συγκεντρώνονται κάπου, και αντί να συζητούν ανοφελείς και μάταιες συζητήσεις, να συζητούν πάνω απ' όλα το κήρυγμα, τα θεία ρητά της Γραφής, τα οποία τους ερμήνευε. «Τώρα κι εγώ εδώ που ήρθα και κοπιάζω, είναι καλό να μην δώσετε λίγη παρηγοριά και πληρωμή? Τι πληρωμή θέλω από εσάς εγώ, αδελφοί? Χρήματα, τι να τα κάνω? Εγώ με τη χάρη του Θεού ούτε σακούλα έχω, ούτε ο σπίτι, ούτε άλλο ράσο. Τούτος είναι ο τάφος μου», και δείχνει το σκαμνί. «Τι λέω λοιπόν για την πληρωμή μου? Να καθίσετε από 5-10 να συνομιλείτε για τα θεία νοήματα, να τα βάλετε μέσα στην καρδιά σας και αυτά θα σας προξενήσουν την αιώνια ζωή. Τώρα αν ίσως και τα κάνετε και βάλετε στο νου σας, όλα αυτά για μένα δεν υπάρχει πια κόπος. Είδε μη και δεν το κάνετε, φεύγω λυπημένος και με δάκρυα στα μάτια». Η ακτινοβολία της αγάπης του. Ο Άγιος Κοσμάς δεν ήθελε για κουρατέ του να μένουν μόνο στη θεωρία και στις ωφέλιμες συζητήσεις, στη γραφή και τα θρησκευτικά βιβλία, στην ξηριά εκτύπωση αυτών των πραγμάτων. Δεν ήθελε η πίστη τους να είναι νεκρή, αλλά ήθελε ζωντανή κινητήρια δύναμη για κάθε το υψηλό και ωραίο που υπάρχει στον κόσμο.
ήθελα τους πιστούς πρωτοστατούντες σε κάθε έργο καλό, όλους τους ακροτές των κηρυγμάτων του Δημιουργούς και ποιητές και εκτελεστές όλων των εντολών, των μικρών και των μεγάλων του Κυρίου, για να γίνουν άξιοι μιμητέ. Μακάρι ακούντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Λουκάς 10ο κεφάλαιο. Ακολούθησε τα ίχνη του Αποστόλου των Εθνών, όστις, γράφων, διαρκώς προέτρεπε τους πιστούς σε έργα αγαθά. Ο Άγιος Κοσμάς είχε έργα χριστιανικής αγάπης και διαρκώς γι' αυτά παρακινούσε τους ακροατές του, διότι είχε σπλάχνα πατρικά, επονούσε και συνέπασχε, συνεσταυρώνετο καθημερινώς, σταυρούμενων επιμυριάδων σταυρών λαών του Κυρίου. Αισθάνονται τις ανάγκες των χριστιανών υλικές και πνευματικές, σαν δικές του ανάγκες, συνελάμβανε τους ήχους των πόνων των δυστυχισμένων της εποχής του και συγκεκριμένος ο ίδιος, εκ της θέας της ανθρωπίνης δυστυχίας, με τέχνη μιλούσε, έπλητε τις χορές των καρδιών των ακροατών του. Προκαλούσε τη συμπάθεια, διήγηρε θα λέγαμε όσο κανένας άλλος τα φιλάνθρωπα αισθήματα, με μια γιγάντιαία δύναμη του πνεύματος, με τη δύναμη της Θείας Χάριτος, και οθούσε το λαό σε έργα κοινής αγαθοεργίας, σε καλές πράξεις δηλαδή. Γιατί δεν έπραξε υπέρ του γένους ο κοινοφελέστατος αυτός άνθρωπος. Πρώτο αγαθό έργο, στα παλάτια των Μπέιδων και των Παπάδων, στα παλάτια των Μπέιδων και των Πασάδων, υπηρετούν νέοι, χριστιανοί γυναίκες, βάγες που τις έλεγαν, οι οποίες γαλλικούσαν τα τέκνα των τυράννων και κινδύνευαν να παρασυρθούν στη διαφθορά και την ακολουσία και τέλος να απολεσθούν. Ο Άγιος Κοσμάς κατόρθωσε να πείσει πολλούς Τούρκους να εκδιώξουν εκ της υπηρεσίας των αυτές τις γυναίκες, λέγοντάς τους ότι λόγω της ακολασίας τους και του μολυσμού της γυναικείας ξένης θρησκείας θα επισύρουν την οργή του ουρανού και η φυλή των θα εξαλειφθεί από το πρόσωπο της γης. «Πού είναι», τους έλεγε η παλιά σας δόξα, «δεν είστε εσείς οι οποίοι επί Σουλεϊμάνη είχατε φτάσει μέχρι της Βιέννης? Σας ταπείνωσε και κατέστρεψε η ακολασία σας. Μετανοήσετε, εκδιώξετε τις χριστιανές γυναίκες». Εις δε τους χριστιανούς πάλιν έλεγε ότι δεν πρέπει οι γυναίκες τους να γαλουχούν τουρκόπεδα, για να μην πάθουν ότι έπαθε η όρνηση εκείνη του Αισιόπου, του μύθου του Αισιόπου, η οποία θέρμανε υπό τις πτερίες της Οά Όφεως, αυγά φιδιού δηλαδή. Κατά των ιστορικών ζώτων Μολωτών, συγγραφέα του λεξικού των Αγίων Πάντων, κατόπιν δραστηριών ενεργειών του Αγίου, 1500 γαλούχοι παραμάνες εντός παρενθέσεως χριστιανές γυναίκες, οι οποίες περιτούσαν στα παλάτια των Πασάδων και των Μπέιδων, απελευθερώθησαν και ευλογούσαν τον Άγιο για τη σωτηρία τους. Δεύτερον, στα περισσότερα χωριά της Υπήρου, της Μακεδονίας και της Αλβανίας δεν υπήρχαν κολυμπήθρες και η βάπτιση των νέων γινόταν ατελής. Η μεγάλη ή το για τούτο ευθύνη του κλήρου και του λαού. Ο Άγιος έφρυξε για την αμαρτία αυτή. Να μην βαπτίζονται κανονικώς τα παιδιά των Ορθοδόξων. Έπεισε τους πλουσίους ομογενείς της Κωνσταντινούπολεως και των Ιωαννίνων και των άλλων πόλεων του Ελληνισμού να δώσουν για την κατασκευή κολυμβηθρών 4.000 χαλκοματιένες κολυμβήθρες κατασκευάστησαν και στάλισαν σε εκκλησίες των χωριών που εστερούντο. Τρίτον, πολυπληθοί περιεφέρονται στους δρόμους τα ορφανά πεινασμένα γυμνά και αξιοθρύνητα, των οποίων οι ήρωες πατέρες φωνεύτηκαν υπό των τυράννων. Τις περί αυτών των θυμάτων, ποιος δηλαδή από αυτά τα θύματα της εθνικής συμφοράς θα μεριμνούσε γι' αυτά? Πάλι η αγάπη του στρογγυλικού πατρός θαυματουργεί. Στις διδαχές του συνιστά θερμός όλους τους χριστιανούς, τους οπουδήποτε ευρισκόμενους και ευπορούντας, δηλαδή εκείνους που έχουν χρήματα και ιδίως τα ανδρόγυνα, που δεν είχαν αποκτήσει παιδιά, να προσλάβουν ως μέλη της οικογενείας ένα ή δύο ορφανά και η ευλογία του Θεού πλουσία θα εξεχύνεται στα σπίτια τους. Πόσα ορφανά και φτωχά παιδιά δεν σώθηκαν χάρη στο ιστορικό ενδιαφέρον του Αποστολικού Ιεροκήρυκος. Τέταρτον, περιερχόμενος ο Άγιος στην Ήπεθρο, χώρα με τα βαθυτά της του λύπης, διαπίστωνε ότι τα ελληνικά χωριά δεν είχαν σχολιά. Όλοι σχεδόν οι χριστιανοί άνδρες και γυναίκες ήταν αγράμματοι και με τα δάχτυλα της μιας χειρός του σε κάθε χωριό αριθμούνται οι γνωρίζοντες ανάγνωση και γραφή. Με πόση θερμότερα μιλούσε
θερμότητα προς το λαό περί της αξίας των γραμμάτων, της αναγκαιότητας της χριστιανικής παιδείας, της ανατροφής της νέας γενιάς, η οποία αργότερο δημιούργησε το θαύμα της Επαναστάσεως του 21. «Ανοίξατε σχολιά», έλεγε παντού, «να σπουδάζετε κι εσείς αδελφοί, να μαθαίνετε γράμματα όσο μπορείτε, και αν δεν μάθουν οι πατέρες σας, να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν τα ελληνικά γράμματα, διότι και η Εκκλησία μας είναι στην ελληνική». Εννοεί τα Ευαγγέλια και τα άλλα βιβλία, τα σπουδαία γράφτηκαν στα ελληνικά. «Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα που ομολογεί η Εκκλησία μας. Καλύτερα, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικό σχολείο στη χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια. Και ως αν μάθει το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος». Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες. Το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Το σχολείο κλείνει τις φυλακές. Χάρη στις ενέργειες του Αγίου, 210 ελληνικά σχολιά εκτίστησαν, ως και 1.100 άλλα κατώτερα σχολιά άρχισαν να λειτουργούν, στα οποία διδάσκονται οι ελληνόπαιδες ανάγνωση και γραφή. Φως έλαμψε εν το σοβερό σκότι της αμαθίας αυτούς που κάθονταν στο σκοτάδι. Φως χριστιανικής παιδείας, το οποίο άναψε ο πυρφόρος Άγιος. Ένας αυτός αναπλήρωσε την έλλειψη του Υπουργείου Παιδείας κατά τους χρόνους εκείνους της Τουρκοκρατίας. Αλλά θα μας ρωτήσει κάποιος, πού έβρισκε τα μεγάλα αυτά χρηματικά ποσά τα οποία χρειάζονται για την ανέργεση και λειτουργία τέτοιων σχολείων? Αυτός ο ίδιος χρήματα δεν είχε. Ήταν πένις, όπως έλεγε, ακτήμονας, όπως και ο Χριστός. «Εγώ, αδελφοί μου», έλεγε, «με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Εσταυρωμένου και Θεού, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε σπίτι, μήτε κασέλα, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμη παρακαλώ τον Κύριο μέχρι το τέλος της ζωής να με αξιώσει να αποκτήσω σακούλα, να μην αποκτήσω σακούλα. Διότι όσο κάνω αρχή και παίρνω άσπρα, δηλαδή χρήματα, ευθύς έχασα τους αδελφούς μου». «Και αν δεν μπορώ και τα δυο, ή τον Θεόν ή τον διάβολον. Κι όμως, ο ακτήμων αυτός καλόγυρος κατόρθωσε να συγκεντρώσει για το έργο του Θεού τεράστια ποσά. Πώς? Ακούσατε πώς. Ο Αποστολικός Ιεροκήρυξ κατά τις περιοδίες έβλεπε ότι οι γυναίκες των οπωσδήποτε ευπορούντων αγαπούσαν την πολυτέλεια. Ενεδίοντο, δινόντουσαν δηλαδή με μεταξωτά ενδύματα και στολίζοντα με δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, καδένες, φορούσαν στην κεφαλή ταινίες από χρυσά φλουριά. Πλούτος πολύ στα χέρια, τα στήθη και τις κεφαλές των πλουσίων γυναικών. Στολισμός ματαιότατος». Όλον αυτό το στολισμό της ματαιότητος τον κατάργησε ο Άγιος Κοσμάς. Όλο αυτό τον άχρηστο θησαυρό, το χρυσάφι, το ασήμι, τα πολύτιμα περτράδια και τη διδαχή, με τη διδαχή του και τις πολυτέλειες κατά της πολυτελείας, έπεισε τις χριστιανές γυναίκες να τον παραδώσουν αυτόν τον θησαυρό υπέρ του γένους, υπέρ της ιδρύσεως και λειτουργίας ελληνικών σχολείων. Αυτό που έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έπαιρνε τα χρυσά από τους πλουσίους και τροφοδοτούσε τους φτωχούς. Με τη διδασκαλία του Κοσμάτου Αντωλού, λοιπόν, οι πλούσιοι τα παρέδωκαν. Έτσι ούτω συνελέγησαν θησαυροί. Έτσι μαζεύτηκαν θησαυροί, οι οποίοι επετέλεσαν την πρώτη αρχή του ιδιαίτερου ταμείου του Ταμείου των Ελαιών. Υπέρ των γυναικών αυτών, οι οποίοι μόλις άκουσαν το κήρυγμα του Κοσμά, έσπευδαν και προσέφεραν τα πολύτιμα πετράδια και στολίδια, υπέρ των αξιοθαυμάστων αυτών γυναικών, ως και των άλλων συνεργατών του Αγίου, ο μνημονευτής συγγραφέας υψώνει φωνή και έτιδα προς το θρόνο του υψίστου και λέει ως εξής, συγκινητικά λόγια: «Έμποροι, κτίστε, αγιογράφοι, δάσκαλοι, ιερείς, μοναχοί και κοσμικοί ακολουθούν των Άγιων, ευκολύνονται στη σύσταση σχολείων και εκκλησιών. Αιωνία η μνήμη των γενικών της Υπήρου, οι οποίοι έκτισαν 110 ελληνικά σχολεία με την αξία των κοσμημάτων τους και πρίκησαν με αυτά από το περίσσευμά τους τα σχολεία αυτά σωζόμενα μέχρι σήμερα. Αιωνία η μνήμη τους Χιλιάκης, Ζώτου Μολωτού Ιστορικού, Λεξικών Αγίων Πάντων, σελίδα 620». Πέμπτον, εις τη θερμή, την πύρινη διδασκαλία,
κατόρθωσε να καταργήσει τα παζάρια της Κυριακής με τη θερμή αυτή πύρινη διδασκαλία και να μεταφέρει αυτά την ημέρα του Σαββάτου προς μεγάλη λύπη των Εβραίων, οι οποίοι θα τον εμίσουν θανασίμως. Εδίδαξεν όσον δίσα άλλος την αξία της Κυριακής ημέρας και καυτηρίασε τους βεβυλώνοντες την αργία της Κυριακής. Συνιστούσε βεβαίως την εργασία. Ήθελαν όλοι οι χριστιανοί να αγαπούν την εργασία και να καλλιεργούν εντατικό στη γη, ιδίως να φυτεύουν δέντρα. Επιγραμματικώς εκείρηται, όσοι δεν αγαπούν τα δέντρα και τα φυτά, δεν θα ζουν φτωχικά. Χάρη στις εντολές και τις συστάσεις του Αγίου, χιλιάδες άγρια δέντρα εμβολιάστηκαν και έγιναν καρποφόρα. Πέμπτον, θαύματα και προφητείες. Αλλά η μεγάλη επίδραση του κοσμά επί των ψυχών δεν δύναται να εξηγηθεί πλήρως αν δεν ληφθεί υπόψη ότι και κάποιο άλλο στοιχείο σπουδαίο συνεργούσε στην καταπληκτική πρόοδο της όλης ιεραποστολικής εργασίας. Ήταν εκείνο το οποίο στο τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου σημειώνεται. Εκείνοι δε, λέει, οι Απόστολοι, εξελθώντες εκήρυξαν παντού, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος για των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Τα θαύματα δηλαδή θέλει να πει ότι είναι συμπλήρωμα των θεϊκών λόγων. Και τη διδαχή του Αγίου ακολουθούσαν σημεία, διότι ο Άγιος είχε όχι μόνο το χάρισμα του λόγου, αλλά και χάρισμα του ποιήν θαύματα και προφητεύει τα μέλλοντα. Αγαπητοί μου, τέτοιος Ιεραπόστολος, εις Απόστολος όπως ψάλλει στην ακολουθία ο ημνογράφος, αναδείχθηκε ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός. Τιμώντες την ιερή μνήμη του, ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας τον Κύριο για τον νεότερο τούτο φωστήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το διδάχο αυτόν. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Κύριο και να αποδώσουμε τιμή και στους παράγοντες και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία συνήργησαν στο πεδίο της Θείας Προνοίας, στην ανάπτυξη της μεγάλης αυτής ιεραποστολικής φυσιογνωμίας των νεωτέρων χρόνων. Ας αποδώσουμε πρώτη τιμή στους ευσεβείς γονείς του, οι οποίοι εκ νηπιακής βρεφικής ηλικίας έθρεψαν αυτόν με το άδωλο γάλα της Ορθοδοξίας. Έπειτα τους διδασκάλους, το σοφό Ευγένιο Βούλγαρη, τους πνευματικούς πατέρες του αδερφούς του Αγίου Όρους, εν μέσω των οποίων εγυμνάστη ως γενναίος αγωνιστής της πίστεως. Ας αποδώσουμε τέλος τιμή στους αηδήμους εκείνους πατριάρχες Σεραφείμ και Σοφρόνιο, οι οποίοι τον προέτρεψαν στο ιεραποστολικό έργο και τον εφοδίασαν με συστατικά γράμματα προς τους αρχιερείς όλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η τελευταία αυτή βοήθεια, οι επιστολές των Πατριαρχών, υπήρξαν εκτίμητοι, διότι άνευ της αδείας και συστάσεως του Πατριαρχείου, ο Κοσμάς δεν θα δύνατο να κινηθεί στην τουρκοκρατημένη Ελλάδα. Και αυτομάτως στο νου μας έρχεται η σκέψη. Αν σήμερα ζούσε ο Άγιος Κοσμάς, θα τύχαινε τέτοιας πνευματικής υποστηρίξεως παρά των ανωτάτων της συγχρόνου εκκλησίας αξιωματούχων? Ρίχνοντας λοιπόν ένα βλέμμα στη σύγχρονη εκκλησιαστική πραγματικότητα, θα αναστενάξει κανείς πικρός για την έλλειψη ιεραποστολικών μορφών, όπως αυτή του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Είναι και αυτό μία θλιβερή διαπίστωση. Αλβανία και Κοσμάς ο Ετωλός. Ώστε με από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι Λυρικού πεπληροκαίνεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ρωμαίους 15. Η Βόρειος Ήπειρος, ανήκουσα σήμερα στη Δημοκρατία, ερωτηματικό της Αλβανίας, κατά την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβάνεται σε μια μεγάλη περιοχή, η οποία ήταν γνωστή στον αρχαίο κόσμο ως Ιλυρία. Η Ιλυρία, ένα από τα ισχυρότερα θέματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επεκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Αδριατικού πελάγους, κατοικεί το από ρεσίβιους και σκληροτάχυλους, αλλά γενναίους άνδρες, οι οποίοι δυσκόλως κατανικούσαν οι Ρωμαϊκές λεγιώνες. Στη χώρα αυτή η αρχαία Ελλάς είχε εγκαταστήσει αποικίες ως την Επίδαμνον, η οποία είχε καταστεί το μήλο της έρης μεταξύ δύο ελληνικών πολιτιών, της Κερκύρας και της Κορίνθου. Από τότε ζωηρός είχε εντυπωθεί
είχαν εντυπωθεί τα ίχνη του ελληνικού πολιτισμού. Αλλά και ο εμφύλιος παραγμός των Ελλήνων, κατάρα προβονική, δεν άφησε να σταθεροποιηθεί στη χώρα αυτή το κράτος της Ελλάδος. Μόνο μνημεία τα οποία ανακαλύπτει εκάστοτε αρχαιολογική σκαπάνη μαρτυρούν ότι κάποτε από εκεί πέρασε η Ελλάδα. Η Ιλυρία αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, την αναφέρει ο κορυφαίος των Αποστόλων των Εθνών Παύλος, γράφων προς τους Ρωμαίους. Επιστολή. Και αναφέρει εκεί το όνομα της Ιλυρίας. Εδώ το σχετικό χωρίο. Έχω ουν κάφιες είναι Χριστό Ιησού τα προς τον Θεόν. Ου γαρ τολμήσω λαλήν τι ουν, ου κατηγεργάσε το Χριστός διε μου, εις υπακοήν εθνών, λόγο και έργο, εν δυνάμει σημείων και τεράτων, εν δυνάμει πνεύματος Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι Ιλυρικού πεπληροκένε το Ευαγγέλιο Χριστού. Ρωμαίους 15ο κεφάλαιο. Ο Παύλος ως χρυσαετός πέταξε στην Ανατολή και τη Δύση, διέδραμε χώρες ολόκληρες και μετέφερε παντού το Χριστό μήνυμα, το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Έφτασε στα χωριά της Ιλυρίας. Εκήρυξε στην Οικόπολη τη σημερινή Πρέβεζα, πόλη της Υπήρου, και αυτό μαρτυρεί η επιστολή του προς Τίτον που γράφει «Σπούδασον ελθύν προς την Οικόπολην, εκεί γαρ κέκρικα παραχυμάσαι, εκεί θα μείνω δηλαδή το χειμώνα». Αλλά αν ο Παύλος προχώρησε προς τα ενδότερα και περιόδευσε τις πολυτεότερες πόλεις του Ιλυρικού, τούτο δεν μαρτυρείται ιστορικός. Εις το ανωτέρω όμως χωρίο στηριζόμενοι πολλοί παραδέχονται αρχαία παράδοση κατά την οποία ο Απόστολος των Εθνών εκήρυξε το Ευαγγέλιο στο Δυράχιο, εκεί που καταλήγει η περίφημη Εγνατία Οδός. Αλλά ας αφήσουμε τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς να ασχολούνται με την έρευνα τι πρώτος κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιλυρία, αλλά ας δούμε το βέβαιο και να αμφισβεί το γεγονός ότι η Ιλυρία υπήρξε μία από τις χώρες εκείνης των Βαλκανίων, στις οποίες εσπάρει κατά πρώτον το Αποστολικό αιώνα ο λόγος του Ευαγγελίου. Ο λόγος του Ευαγγελίου καρποφόρησε στη χώρα αυτή. Οι κάτοικοι της χώρας αυτής επέβαλαν τα αγριότερα ιδωλολατρικά ήθη και θυμάτων και έγιναν, απέβαλαν αυτά ήθη και έθιμα και έγιναν πιστοί χριστιανοί. Ήκμασε και εκεί ο χριστιανισμός. Άνθη ευώδη αγιότητος ανέδειξε η πρώτη χέρσος και άγρια γη. Ο λόγιος ιεροκήρυξης της Μητροπόλεως Πρεβέζης, αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Βιτάλης, ερευνήσας επιμελώς την αρχαία πηγή, βρήκε ότι κατά την περίοδο των φοβερών διωγμών, 12 μάρτυρες της περιφερίας έχησαν το αίμα τους προς δόξαν Χριστού. Αυτή είναι ο Άστιος Επίσκοπος Δυραχείου, ο Ελευθέριος Επίσκοπος Αυλώνος, η Ανθία Μήτρη του Αγίου Ελευθερίου, ο Δάναξ Αναγνώστης, ο Δονάτος, ο Θερίνος, ο Ίσαυρος, ο Βασίλειος, ο Ινοκέντιος, ο Ερμίας, ο Φίληξ, ο Περεγρίνος, η Φιλαρέτου Βιτάλη και άλλοι. Ένδοξος υπήρξε η Εκκλησία της Ιλυρίας, την οποία με πολύ μεγάλη συγκίνηση αναφέρει ο Παύλος. Ήκμασε η Εκκλησία της Ιλυρίας, αλλά αν και της ενδόξου εκείνης εποχής ρίψουμε ένα βλέμμα στο μετά του αιώνα αυτού και μάλιστα στον τελευταίο αιώνα, αίσθημα βαθυτά της λύπης θα καταλάβει τις καρδιές μας. Πολλά πλήγματα επέστη η Εκκλησία αυτή. Το πρώτο πλήγμα εκδισμών. Από ποιον νομίζετε? Από ιδωλατρικό και κοσμικό συγκρότημα. Από τις ηγεμόνες και βασιλείς οι οποίοι δεν πίστευαν. Από τον παπισμό, του οποίου την έστω ημετέρων αγνοούνται στην ιστορία επιζητούν φιλία και συνεργασία επισκοπό ενώσεως ή μάλλον απορροφήσεως της Ορθοδοξίας. Ο παπισμός ως εκ της φύσεώς του ήτο και εξακολουθεί να είναι εχθρός της Ορθοδοξίας. Δεν είναι απλώς σχίσμα αλλά αίρεσης. Και είναι μεν αληθές ότι την τελευταία εποχή ο παπισμός έχει δείξει σημεία στροφής, αλλά η στροφή αυτή δεν δίνεται να λογιστεί ως βεβαία απόδειξη επιστροφής στην αρχαία παράδοση. Υπό το ένδυμα του αρνίου, λοιπόν, κρύβεται το θηρίο, ένα εκ των θηρίων της Αποκαλύψεως. Σκληρή μπορεί να είναι η λόγη αυτή και δυσάρεστη, αλλά εις τους αντιπάσεις θυσίας επιζητούντας την ένωση Ορθοδοξίας με τον παπισμό, πρέπει να αναφέρονται και σε εκείνους οι οποίοι ρίχνουν ένα βλέμμα στο παρελθόν, το μακρύ και το εγγύς,
ο χαρακτηρισμός του παπισμού ως θηρίο της Αποκαλύψεως δεν φαίνεται άδικος. Τούτο βλέπει τι σαφώς μελετών την ιστορία της Εκκλησίας, της Ιλυρίας και της Αλβανίας. Μας αναφέρει ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης. Η Ορθόδοξη αυτή χώρα υπέστη το πρώτο πλήγμα υπό των οργάνων του παπισμού, τα οποία κατόρθωσαν να αποσπάσουν από τους κόλπους της Ορθοδοξίας ορισμένες Ορθόδοξες περιοχές βορείων επαρχιών, ιδίως τη Σκόδρα, και έτσι προκάλεσαν ρήγμα στην ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εν τούτης, παρά τις επίμονες προσπάθειες του παπισμού, οι χριστιανοί της Ιλυρίας, της Αλβανίας, αναφέρουν μετά τη μεγίστη πλειοψηφία του πως είναι Ορθόδοξοι. Αλλά το δεύτερο πλήγμα υπέστη η Αλβανία όχι εκ της Δύσεως, εκ της Ανατολής. Ήτο ο Μαμοθανισμός, ο οποίος ενεφανίστηκε επί Σκυμνής τον 7ο αιώνα. Γνωστά είναι βέβαια το πώς επευλήθηκαν οι Μαμοθανοί, ενέσπηραν το φόβο και τον τρόμο στους λαούς, κατέκτησαν τις χώρες της Ανατολής, υπερέβησαν την Προποντίδα, έθεσαν τον πόδα τους στην ελληνική γη, στην Ευρώπη δηλαδή, και επί των οποίων η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι κτίσεις ή κατόπιν της άλλης προέρχονται εξουσίας του ημισελήνου, ούτω το θηρίο της Αβύσσου έφτασε μέχρι της ορεινής προσίτου Ιλυρίας. Ο Γιώργος Καστριώτης Ισκεντέμπεης εξισλαμίστη, αλλά όταν ανδρώθηκε κατόρθωσε να σπάσει τα δεσμά και να επιστρέψει στην πίστη των πατέρων και την Ορθοδοξία. Συγκροτήσα στρατό αξιόλογο, κατόρθωσε κατά επανάληψη να νικήσει τους Τούρκους και το όνομά του επέβη θρύλος στα χριστιανικά έθνη. Μετά το θάνατο του Σκερντέμπεϊ το 1468, οι Τούρκοι με τα μανίας επέπεσαν κατά του ηρωικού ελληνικού λαού της Ιλυρίας και με φοβερές πιέσεις κατόρθωσαν να αποσπάσουν πολλούς από τη χριστιανική πίστη και να τους κάνουν οπαδούς του Μωάμεθ. Οι αλλαξοπιστήσαντες δεν είναι οι Τουρκοαλβανοί, οι οποίοι αποστάτε. Συγγνώμη, οι αλλαξοπιστήσαντες αυτοί είναι οι Τουρκαλβανοί, οι οποίοι αποστάτε έγιναν θανάσιμοι εχθροί του χριστιανισμού. Αλλά και παρά τις πιέσεις αυτές, μεγάλο μέρος των κατοίκων παρέμεινε πιστό στην Ορθοδοξία και πλήθος Ορθόδοξοι άνδρες και γυναίκες προσέφεραν το αίμα τους ως ιερά σπονδύ υπέρ της δόξης του Χριστού. Ο διωγός που κατάρτισε τη χριστιανοσύνη συνεχίστηκε διαμέσου των αιώνων με λίγες διακοπές, οι οποίες οφείλονται στα φιλάνθρωπα και ελεήμονα αισθήματα ορισμένων εκπροσώπων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις ψυχές των οποίων ακτίνε στην αίσθηση της θείας αλήθειας του Ευαγγελίου έρυπτον φως και μετρίαζαν την απέσιον σκότος του μαμοθανικού φανατισμού. Αλλά οι συμπαθώς πως βλέποντες τους χριστιανούς επετέλεσαν εξαιρέσεις του κανόνος, ο δε κανόνητο για μυαλιά παντός, εξόντωσης του χριστιανικού κόσμου. Τα μικρά εκείνα διαλύματα γαλήνης διαδέχονται ο διωγμή σκληρότερη των προηγουμένων. Αγριότεροι ήσαν οι διωγμοί οι οποίοι εξέσπασαν στην Ιλυρία και γενικότερα στα Βαλκάνια κατά το τέλος του 18ου αιώνα. Μέσα σε αυτό το σκότος της Τουρκοκρατίας, το οποίο διαρκώς εξυπλώνεται και τείνει να καλύψει τα Βαλκάνια, ως άστρο της Αυγής ενεφανίστη ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Μιμητής του Αποστόλου Παύλου, παντού περιόδευε και κήρυτε το λόγο του Θεού, αλλά συχνότερο τα βήματα τον έφερναν εκεί όπου ο εξισλαμισμός απείλει να εξαφανίσει τελείως τον χριστιανισμό. Και τα μέρη αυτά ήταν η Ήπειρος, η Αλβανία, η παλιά Ιλυρία και η νότιο Σερβία.